Υπεραγία Θεοτόκος, υπερμάχος στρατηγός του έθνους μας, της οποίας σήμερα γιορτάζουμε τα εισόδια στο ναό και όλη εκείνη την διαδικασία κατά την οποία ετοιμάστηκε να γίνει μητέρα του Χριστού και σε λίγες μέρες να μας χαρίσει τον Θεό και σωτήρα μας, και η οποία, όπως είπαμε, είναι η υπερμάχος στρατηγός του έθνους μας, να σκέπει, να φρουρεί, να διαφυλάτει τις ένοπλες δυνάμεις μας και να χαρίζει στο λαό μας έτη ειρηνικά, χαρούμενα και εφρόσινα. Δεν είναι τυχαίο που σήμερα η πολιτεία επέλεξε την ημέρα των εισοδίων της Θεοτόκου για να τιμήσει τις ένοπλες δυνάμεις. Η υπέρμαχος στρατηγός πάντα μας φυλάει και μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο μας, το οποίο είναι η εξασφάλιση της άμυνας της χώρας, καθώς και η υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας μας. Το διεθνώς περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε, οι σύγχρονες προκλήσεις, καθώς και η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας επιτείνουν την ανάγκη για ένα αξιόμαχο και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες σας διαβεβαιώνουν ότι είναι κατάλληλα δομημένες και οργανωμένες ώστε να αποτρέψουν κάθε μορφή απειλής. Εύχομαι σε όλους υγεία, χρόνια πολλά στις ένοπλες δυνάμεις μας, χρόνια πολλά σε όλο το έθνος μας. Μεγάλη μέρα και γιορτή για την ελληνοορθόδοξη πίστη μας σήμερα, η γιορτή των εισοδίων της Θεοδόκου. Η Παρθένος Μαρία, η οποία εισέρχεται στο ναό, παραμένει στο ναό και θα γίνει μητέρα του Θεού. Σήμερα γιορτάζουμε και τιμούμε τις ένοπλες δυνάμεις μας. Τιμή και δόξα σε όσους όλα αυτά τα χρόνια έδωσαν την ψυχή τους και το αίμα τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι, για να μπορούμε εμείς να διάγουμε το βίο που διάγουμε. Χρέος όλων ημών να έχουμε υψηλό το φρόνημα των ενόπλων δυνάμεών μας, να φροντίζουμε να έχουν να διαθέτουν τα μέσα, ούτως ώστε να έχουν την ικανότητα, την αποτρεπτική ισχύ, την δύναμη αυτή που απαιτείται ιδίως στις σύγχρονες προκλήσεις. Χρόνια πολλά στις ένοπλες δυνάμεις, χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Η 21η Νοεμβρίου είναι η μέρα που η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά το μεγάλο γεγονός των εισοδίων της Θεοτόκου στο ναό. Αυτή την ημέρα επέλεξε και το έθνος των Ελλήνων να τιμά τις ένοπλες δυνάμεις του, οι οποίες ως άκης φορές χρειάστηκε να υπερασπιστούν αμυνόμενες τα δίκαια του έθνους, νίκησαν κατά κράτος κάθε εχθρό και πολέμιο. Με υπέρμαχο την στρατηγό, της οποίας τα νικητήρια όλοι μαζί ψάλουμε και τραγουδούμε και έχουμε χρέος να το κάνουμε και για τις επόμενες γενιές. Οι ένοπλες δυνάμεις μας αυτή τη στιγμή δέχονται προκλήσεις, το φρόνημα είναι υψηλό, οι εποχές είναι δύσκολες, έχουμε εμπιστοσύνη στις ένοπλες δυνάμεις μας. Ο ελληνικός λαός πρέπει να πιστεύει σε αυτές και να κοιμάται ήσυχος, γιατί από άκρους άκρων στα ελληνικά σύνορα τον προστατεύουν και τον φυλάγουν όπως έκαναν πάντοτε στη μακραίωνη ιστορία μας. Χρόνια πολλά και στα τρία σώματα του ελληνικού στρατού, στην αεροπορία, στο ναυτικό και στο στρατό Ξηράς. Μεγάλη μέρα η σημερινή για την Ορθοδοξία και για το έθνος. Ταυτόχρονα με τα εισόδια της Θεοτόκου γιορτάζουν και οι ένοπλες δυνάμεις μας. Βρισκόμαστε εδώ για να αποτίσουμε φόρο τιμής σε όλους τους νεκρούς ήρωες, οι οποίοι αγωνίστηκαν και την ελευθερία της πατρίδας ανά τους αιώνες. Ταυτόχρονα ερχόμαστε για να τιμήσουμε αυτό το νευραλγικό κλάδο της ελληνικής κοινωνίας, τις ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες καλούνται στους επικίνδυνους καιρούς που ζούμε, να είναι σε διαρκή ετοιμότητα, έτσι ώστε να μας εμπνέουν όλους ασφάλεια και να αγωνίζονται μόνιμα για την ειρήνη. Χρόνια πολλά στην αεροπορία μας, στο ναυτικό και το στρατό Ξηράς. Οι ένοπλες δυνάμεις, η γιορτή τους σήμερα, η αναφορά σε αυτόν τον ιδιαίτερο κλάδο. Οι ένοπλες δυνάμεις, η ασπίδα προστασίας της πατρίδας μας από κάθε κακόβουλη εχθρική επιβολή. Υπηρετούνται στις ένοπλες δυνάμεις κατά το διάβα των αιώνων, διασφάλισαν και με τη ζωή τους τα ιερά και τα όσια αυτής της χώρας. Ήρθε υπερμάχος στρατηγός να τους προστατεύει, να δίνει δύναμη και υγεία σε αυτούς και στις οικογένειές τους. Χρόνια πολλά. Διπλή γιορτή σήμερα. Τα εισόδια της Θεοτόκου. Και η εορτή των ενόπλων δυνάμεων. Ένοπλες δυνάμεις
τις οποίες υπηρέτησα επί 35 συναπτά χρόνια. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι η δύναμη των Ελλήνων. Είναι η δύναμη της ελληνικής ψυχής. Και όποιοι επιβολεύονται να έρθουν η μέρα, η νύχτα, θα βρούνε μπροστά τους τις ένοπλες δυνάμεις. Την Ελλάδα, την ελληνική ψυχή. Χρόνια πολλά Ελλάδα. Χρόνια πολλά στις ένοπλες δυνάμεις, χρόνια πολλά στα στελέχη μας. Η Ένωση Αποστράτων Εξωτερικών Στρατού και το παράρτηματρά μας είναι, ήταν και είναι και θα είναι πάντοτε δίπλα τους. Καλημέρα σας. Μεγάλη εορτή σημερινή για την Ορθοδοξία μας και τις ένοπλες δυνάμεις. Να ευχηθούμε στις γυναίκες και στους άνδρες των ενόπλων δυνάμεων υγεία και δύναμη στο δύσκολο καιρό που διανύουμε, οι οποίοι καθημερινά διαφυλάζουν την εδαφική ακαιρεότητα της πατρίδας μας, και να στείλουμε ένα μήνυμα ότι η πατρίδα μας, οι ένοπλες δυνάμεις αλλά και όλοι οι Έλληνες δεν διαπραγματεύονται σπιθαμή από τα εδαφικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Χρόνια πολλά σε όλους. Τα εισόδια της Παναγίας μας σήμερα, μεγάλη χριστιανική γιορτή, και τον γιορτάζουν και οι ένοπλες δυνάμεις μας που με πολύ μεγάλες θυσίες πάρα πολλές φορές βοήθησαν το ελληνικό κράτος. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω ο στρατός μας. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.